Κυρίες και κύριοι χαίρετε, είναι η ειδήσεις της Λακωνίας από την απέλα.gr. Στην έκδοση ανακοινώσεων προχώρησαν οι εργαζόμενοι του γυροκομείο Σπάρτης Αγιαν μετά την κινητοποίηση διαμαρτυρία που πραγματοποίησαν την Παρασκευή 31 Μαρτίου το πρωί στο χώρο του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα αναφέρουν στον απολογισμό της σημερινή μας δράσης θα θέλαμε πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε τους συμπολίτε που στάθηκαν στο πλευρό μας. Τονίζουμε, ο αγώνας επιβίωσής μας είναι δίκαιος και η ικανοποίηση των ετοιμάτων μας αναγκαία. Τέλος, δεν μένουμε μόνο εδώ. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να δημιουργηθεί ένας κοινωνικός αυτοματισμός ενάντια στην υπάρχουσα δίκη του γεροκομείου μέχρι της οριστικής λύσης. Οι εργαζόμενοι του γεροκομείου Σπάρτη Αγιανάργυρη σα ενημερώνουμε ότι οι κινητοποιήσει μα συνεχίζονται και γι' αυτό σα καλούμε στην πορεία διαμαρτυρία που διοργανώνουμε με στόχο την δικαίωση των ετοιμάτων μα. Αφετερία είναι το γυροκομείο Σπάρτη την Τετάρτη, 5 Απριλίου στι 7 το απόγευμα. Η Σχολή Βυζαντινή Μουσική τη Ιερά Μετροπόλεω Μονεμβασία και Σπάρτη οργάνωσε με επιτυχία εκδήλωση το απόγευμα του Σαββάτου, 1 Απριλίου, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σπάρτη, η οποία είχε τίτλο Από το Πάθο στην Ανάσταση. Επρόκειτο για ένα πασχαλινό διπορικό με ύμνου και κάλαντα τη Μεγάλη Εβδομάδα στο οποίο συμμετείχαν η Παραδοσιακή Χοροδία και Πολυμελέ Ορχιστρικό Σύνολο τη φημισμένη Σχολή Βυζαντινή Μουσική τη Ιερά Μητροπόλεω Τρίκη και Σταγών, καθώ και η Βυζαντινή Χοροδία τη Σχολή Βυζαντινή Μουσική τη Ιερά Μητροπόλεως μα. Την Τετάρτη 29 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προέδρων και των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σπάρτη που αντιμετωπίζουν προβλήματα από την έντονη παραβατικότητα των Ρωμά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν τα τοπικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων Αμικλών, Καλυβίων Σοχά, Ξεροκαμπίου, Ανογίων, Παλαιοπαναγιάς και Λευκοχώματο. Συζητήθηκε εκτενώ το σοβαρό αυτό ζήτημα, κατατέθηκαν προτάσει ενώ αποφασίστηκαν ουσιαστικέ δράσει από κοινού που στόχο θα έχουν την εξάλληψη του σοβαρού αυτού προβλήματο. Ο Εμπορικό Σύλλογο Πάρτη έκανε γνωστό το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων τη Πάρτη από την Κυριακή των Βαΐων έω τη Δευτέρα του Πάσχα. Σύμφωνα με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το ωράριο διαμορφώνεται ω εξή. Κυριακή των Βαΐων, 11 το πρωί με 4 το απόγευμα. Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τι 8 το πρωί μέχρι τι 2 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο, 8 με 4 Δευτέρα του Πάσχα, κλειστά. Με επιτυχία και έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά των μαθητών, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγωγή υγεία με τίτλο Υγιεινή διατροφή και, στοματική υγεία στα δημοτικά σχολεία Αλίκων, Φλωμοχωρίου, Κότρονα και Πυργουδηρού τη Δευτέρα 27 και την Τετάρτη 29 Μαρτίου. Ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, Ανάργυρος Μαριόλης, στη σχετική ανακοίνωσή του αναφέρει. Ευχαριστούμε θερμά τους διευθυντές και το διδακτικό προσωπικό των δημοτικών σχολείων, του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και τους μικρούς μαθητές και τις οικογένειές τους για την ανταπόκρισή τους. Στο πλαίσιο αντιμετώπιση τη εγκληματικότητα καθώ και τη διαμόρφωση ασφαλών συνθήκων διαβίωση των πολιτών, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Μαρτίου αστυνομική επιχείρηση, η οποία οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Αστυνομία Λακωνία σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοπονίσου. Ανάμεσα στου οκτώ συλληφθέντε ήταν και ένα Έλληνα για παράβαση τη νομοθεσία περί πυροτεχνημάτων και παιδικών αθυρμάτων. Επιπλέον κατασχέθηκαν 1.540 κροτίδε και το χρηματικό ποσό των 1.100 ευρώ. Στην αθλητική σα ενημέρωση τώρα. Του τρει βαθμού τη νίκη πήρε η ΑΕΣ Πάρτη στον εντό έδρα αγώνα απέναντι στον Πανελευθυνιακό την Κυριακή 2 Απριλίου, στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτη. Η λακωνική ομάδα επικράτησε με ένα-0 με γκολ του Σιώπη στο δεύτερο λεπτό του αγώνα. Στη συνέχεια, η Σπάρτη είχε και άλλε ευκαιρίε για τέρμα, έχοντα την πρωτοβουλία των γεννήσεων καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Με αυτή τη νίκη, η Αθλητική Ένωση Σπάρτη βρίσκεται στην 7η θέση με 36 βαθμού, ενώ ο Πανελευσινιακός καθυλώθηκε στη ζώνη του υποβιβασμού, στην 17η θέση με 14 βαθμού. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία του Παλαιστικού Σπάρτη στου αγώνε πρώτη φάση Παγκορασίδων Παμπέδων στο στυλ τη Ελευθέρα το Σάββατο 1η Απριλίου στον Εύωσμο Κυλκή. Η μανιά τη Απαλέστρια του Παλαιστικού Σπάρτη, Ελένη Χρυσικάκη, κατέκτησε την δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο και πήρε την πρόκριση για την τελική τετράδα στου Πανελλήνιους αγώνε του Μαΐου στην Μεσίνη. Ο Παμπέδα Παλαιστή Νίκο Βουλμάνο στάθηκε άτυχο στην κλήρωση και αγωνίστηκε μόνο έναν αγώνα και πλασαρίστηκε στην έκτη θέση, αλλά θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση στην δεύτερη φάση που θα γίνει στην Αθήνα. Του παλαιστέ συνόδεψαν στη Βόρεια Ελλάδα και τον Εύωσμο Κυλκή οι προπονητέ Σοφία Καμπανάρη και Λεωνίδα Κανελόπουλο. Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το απόψινό μα δελτίο. Μην ξεχνάτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα τη Λακωνία, απέλα.gr, για όλε τι ειδήσει που αφορούν στο νομό μα. Από όλου εμά, καλό σα βράδυ.